Καλησπέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σχολιάσω, να ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία που χάραμα σήμερα βγήκε η ανακοίνωση για τις συγκεντρώσεις. Η κυβέρνηση αξιοποιεί την Επιτροπή και μάλιστα στο όνομα της Επιτροπής για να επιβάλλει και τα μέτρα για τη διαχείριση της πανδημίας όσον αφορά το τι ανοίγει και το τι κλείνει, αλλά και να επιχειρήσει να βάλει στο γύψο κυριολεκτικά τις αντιδράσεις απέναντι στα μέτρα που η ίδια συζητά στη Βουλή. Ξέρετε, είναι πολύ υποκριτικό την ώρα που δεν υπάρχει καμία ανάγκη επίσπευσης να φέρνει στη Βουλή νομοσχέδιο για την αστυνομική φύλαξη των πανεπιστημίων, όταν τα πανεπιστήμια εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστά, όταν η κυβέρνηση στερεί δηλαδή από τους φοιτητές κυριολεκτικά του πρώτου και του δεύτερου έτος σχεδόν το μισό του χρόνου των σπουδών τους. Αντί για διαζώσεις εκπαίδευση, το έχει κάνει τηλεκπαίδευση. Και σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν φέρνει νομοσχέδιο το οποίο αλλάζει τη βάση εισαγωγής, καθιερώνει ένα σώμα καταστολής κυριολεκτικά στα πανεπιστήμια, διαγράφει φοιτητές χωρίς να παίρνει υπόψη τις δυσκολίες που έχει ο σημερινός εργαζόμενος φοιτητής για να τελειώσει τις σπουδές του, και φυσικά νομίζω είναι καθαρό σε όλους ότι αξιοποιεί την πανδημία, αξιοποιεί τον αποκλεισμό, τον πολύμηνο αποκλεισμό που με ευθύνη της πολιτικής της περνάει σήμερα ο λαός μας και τις συνέπειες αυτού του αποκλεισμού, για να περνάει τα νομοσχέδιά της. Είναι γελασμένη και θα πάρει απάντηση και αύριο στις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί στο Υπουργείο Παιδείας και την Πέμπτη φυσικά στην καινούρια μεγάλη διαδήλωση φοιτητικών συλλόγων και όχι μόνο, ενάντια σε αυτό το αντιεκπαιδευτικό, αντιεπιστημονικό νομοσχέδιο. Είναι συνολικά για το νομοσχέδιο και φυσικά και για την πανεπιστημιακή αστυνομία, για όλα μαζί όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Οπότε λέει το σημερινό έχει σχέση και με αυτές τις αντιδράσεις και τις εκδηλώσεις. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ σκέψη για να οδηγηθούμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Εγώ το ρωτάω, εγώ οφείλω να το ρωτήσω, κύριε Σοφιανέ. Λέω, δεν χρειάζεται πολύ να το σκεφτούμε για να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι μπροστά σε αντιδράσεις που ήδη έχουν φανεί και θα γενικευτούν, και με την προκλητικότητα με την οποία η κυβέρνηση και η υπουργός της αντιμετωπίζει το χώρο της εκπαίδευσης. Να σας θυμίσω ότι η υφυπουργός μίλαγε για πρόστιμα στους μαθητές αν δεν γυρίζουν κατευθείαν. Το πήρανε πίσω. Ναι, αυτό το πήρε πίσω. Τώρα η υπουργός μας είπε ότι θα καταργήσει και τις παρατάξεις. Δηλαδή έχει καβαλήσει ένα καλάμι, δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται και θα αντιμετωπίσει την οργή κυριολεκτικά της πλειοψηφίας των φοιτητών και όχι μόνο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Πείτε μου τώρα, θα ήθελα και με ένα σχόλιο σας, πώς βλέπετε τώρα την διαχείριση της πανδημίας, τα μέτρα, τα εμβόλια, τον εμβολιασμό. Ποια είναι η εκτίμησή σας, πώς πηγαίνουμε? Θα έλεγα ότι αυτά που προλέγαμε από την αρχή αυτού του δεύτερου κύματος της πανδημίας, για τις αιτίες και τις ευθύνες της κυβέρνησης που μας οδήγησαν σε αυτό, σήμερα γίνονται κατανοητά από την πλειοψηφία του κόσμου. Έχουμε μια εγκληματική διαχείριση του δεύτερου κύματος. Έχουμε τις συνέπειες από το πρώτο κύμα, από την μηδενική κατάσταση που βρισκόταν η χώρα μέχρι το δεύτερο κύμα, και τώρα συζητάνε για τρίτο κύμα. Ταυτόχρονα ακούμπησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική της τη διαχείριση των εμβολίων και την προμήθεια των εμβολίων, και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Συνεχίζεται να μην λειτουργεί κανένας έλεγχος στους τόπους δουλειάς, στον χώρο της φροντίδας των ηλικιωμένων. Συνεχίζουν τα κρούσματα, τα μαζικά κρούσματα σε τόπους εργασίας, σε γυροκομεία. Τι έχει καταλάβει αυτή η κυβέρνηση? Δεν έχει καταλάβει κυριολεκτικά τίποτα. Το μόνο που κρατάει από την πολιτική της, γιατί έχει καταλάβει, αλλά λέω στην πρακτική τι έχει καταλάβει, το μόνο που κρατάει είναι να πρημοδοτεί με μεγάλα ποσά τμήματα του κεφαλαίου τα οποία έχουν κλονιστεί από την λειτουργία της πανδημίας, και φυσικά οι εργαζόμενοι και η πλειοψηφία του λαού μας να πληρώνει αυτές τις συνέπειες και στην οικονομία και στην τσέπη τους και στη βαριά φορολογία, η οποία συσσωρεύει χρέη. Ήδη είμαστε στα 4,5 εκατομμύρια οι οφειλέτες απέναντι σε χρέη στο δημόσιο, και τα μισά από αυτά είναι έως 500 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η διαχείριση αυτή, κρατώντας φυσικά την άθλια κατάσταση στον χώρο της υγείας, η οποία δεν κρύβεται από τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, που αρκετές από αυτές τις προσλήψεις ήδη έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος τους και οι άνθρωποι απολύονται. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν θα μπει στο γύψο η αγανάκτηση, η οργία, αλλά και η διεκδίκηση του λαού μας, αλλά πρέπει να δυναμώσει για να βάλει φρένο, να αντιδράσει, να αναχαιτήσει αν θέλετε τις συνέπειες αυτών των μέτρων αυτής της πολιτικής. Μάλιστα. Ήταν το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ο κ. Νίκος Σοφιανός. Ευχαριστώ πολύ, κ. Σοφιανέ, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη.